Λέω να παραμείνουμε στο κλίμα και προτείνω να πάμε στο... Μιλάνο. Εκεί ποιον θα συναντήσουμε? Εκεί θα συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Λαγιόπουλο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ελληνικού παντοπολίου εκεί στο Μιλάνο, ναι, το οποίο λειτουργεί από το 2018. Ναι. Και να πούμε επίσης ότι είναι το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης ελληνικών προϊόντων εκεί στην περιοχή. Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένας Έλληνας, ο οποίος έχει βαλθεί να μάθει στους Ιταλούς τις παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Και κριτικά έχει να πούμε. Και κριτικά. Και γι' αυτό κάνουμε και τη σύνδεση. Πάμε να τον συναντήσουμε και να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Πώς είστε, κύριε Λαγιόπουλε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη και σε όλους τους κριτικούς απαδοχού της γης. Θέλω λίγο να μάθουμε λίγο τα βασικά, δηλαδή πώς βρεθήκατε στην Ιταλία, στο Μιλάνο και πώς ξεκίνησε αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα. Βασικά εγώ ήμουνα στην Ιταλία ως φοιτητής από το 89 ως το 97. Σπούδασα στο Πολυτεχνείο του Μιλάνο, είμαι αρχιτέκτο-μηχανικός. Κατόπιν όμως, όταν τελείωσα το Πολυτεχνείο, πήγα στην Ελλάδα για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και κατόπιν άρχισα να δουλεύω εκεί σε κατασκευαστικές εταιρείες. Πήραμε την απόφαση αυτή με την γυναίκα μου. Την μελετούσαμε βέβαια από το 2011-2012, να πω την αλήθεια. Καταφέραμε και φύγαμε το 2016, εγκαταστατήκαμε στο Μιλάνο και σιγά σιγά ανοίξαμε αυτό το μαγαζί τον Απρίλιο του 2018. Το οποίο βέβαια τι περιλαμβάνει μέσα? Για να δούμε λίγο και το περιεχόμενο. Ναι, το μαγαζί είναι ένα delicatessen, ένα παντοπολείο, ας πούμε, ελληνικών, μόνο ελληνικών προϊόντων από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και τρόφιμα και έχουμε και κάποια σαν σουβενίρ, κάποια αντικείμενα, δώρων, ανάλογα ό,τι μας ζητάει ο κόσμος και μπορούμε να το φέρουμε, το πραγματοποιούμε. Κύριε Λαγιόπουλε, ποια προϊόντα από αυτά που πουλάτε στο κατάστημά σας προτιμούν να αγοράζουν? Ποια είναι αυτά τα οποία φεύγουν, ας το πούμε, πιο σύντομα και αδειάζουν τα ράφια? Ναι. Το νούμερο ένα σε πωλήσεις είναι οι ελιές. Οι ελιές καλαμών, κατόπιν είναι προϊόντα ψυγείου, όπως είναι η φέτα, το μέλι και το ελαιόλαδο. Και μετά πάμε στα αλκοολούχα, το κρασί, το ούζο, το τσίπουρο, το ρακόμελο, το δικό σας και διάφορα άλλα. Και αποκριτικά προϊόντα, πέρα από το ρακόμελο, κάποιο άλλο το οποίο προτιμούν, κάποιο άλλο το οποίο πουλάτε εκεί στο κατάστημά σας? Βέβαια, αυτό που ζητάνε πάρα πολύ είναι το θυμαρίσιο, το μέλι το δικό σας και τα κλασικά ντάκος. Τα έχουν δοκιμάσει τις διακοπές τους και ξέρουν την ποιότητά τους και το πόσο γευστικά είναι. Και το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι ένα δύσκολο προϊόν. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η Ιταλία φημίζεται για την παραγωγή της ελαιόλαδο. Βέβαια το προτιμούν, το δοκιμάζουν και μετά... Κύριε Λαγιόπουλε, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για κάποιον Έλληνα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, να μπει στο επιχειρήν της Ιταλίας, να πετύχει, δηλαδή να αφομοιωθεί, να γίνει ένα με την επιχειρηματικότητα και της περιοχής? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα το περιβάλλον που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρέπει πρώτα απ' όλα αυτό που πας να επιχειρήσεις να το αγαπάς, να θες να το κάνεις, να μην το κάνεις μόνο από ανάγκη για να βγάλεις χρήματα. Από εκεί και πέρα πιστεύω με σωστές κινήσεις και θέληση, υπομονή, γιατί και η κυρία είναι δύσκολη, ήταν πάντα δύσκολη, τώρα είναι λίγο πιο δύσκολη, πιστεύω ότι θα φτάσει κάποιος στην επιτυχία. Και βέβαια, όπως είπα και στην αρχή, παίζει μεγάλο ρόλο το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι καλό εδώ στο Μιλάνο, γενικά σε όλη την Ιταλία. Είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια χώρα 65 εκατομμυρίων,
είναι μεγάλη αγορά, άρα έχει μεγάλες πιθανότητες με καλές συνήθειες να επιτύχεις. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα χαιρετισμό εδώ στους κριτικούς και στους Έλληνες που σας παρακολουθούν και σας θαυμάζουν και είναι περήφανοι για όλα όσα έχετε πετύχει. Βεβαίως. Χαιρετώ όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες και τους κριτικούς και έχω αρκετούς φίλους και συνεργάτες στην Κρήτη. Τους εύχομαι χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται, με υγεία, το παν και για μένα που επιχειρώ το επόμενο από την υγεία είναι η θετική ενέργεια. Όταν έχεις θετική ενέργεια, βγάζεις μια αύρα θετική. Ακριβώς. Πιστεύω ότι καταφέρνεις αρκετά πράγματα. Όπως αυτή που βγάζετε τώρα. Σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας.